Είμαστε στο καταφύγιο του Πλατανιά και εδώ είμαστε με την ψυχή του καταφυγίου, τον Λουράντο. Τον Κυριάκο τον Λουραντάκη, τον Ουτοπία, ο οποίος είναι ψυχή του καταφυγίου. Για πάμε μας, Κυριάκο. Κύριε Στέλιο, είμαστε χαρούμενοι που σας βλέπουμε για πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια στο ιστορικό του μουσείου μας. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι τιμή για μας, Στέλιο μου. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την τοπολογιά που λέτε και εσείς στην ιστορία. Η ελιά, Στέλιο, που έσωσε στο χωριό μας. Γιατί, Κυριάκο? Γιατί το τούνελ ήταν να κόψει την ελιά και να γίνει εκεί. Και έμεινε η ελιά. Η ελιά έμεινε εκεί και ο πιλότος μαζί με την ελιά. Το τούνελ άλλαξε πορεία και πήγε 3 μέτρα δεξιά. Και τη γλιτώσαμε, Στέλιο, από την... τα αντίπεινα των κατακτητών κατά την εισβολή, διότι αν το έβρισκαν θα ήταν μεγάλο πρόβλημα για το χωριό μας. Ο Γερμανός πιλότος νεκρός μπροστά από την εκκλησία, Στέλιο μου, ήταν κάτι το καταστροφικό. Τέλος πάντων, το χωριό μας κράτησε το μυστικό, πολύ σφιχτά δεμένο. Ήταν αυτή η ελιά λοιπόν αιτία, έτσι, ε? Yes. Η ελιά επικαλέστηκε ο επίτροπος της Εκκλησίας στην ιερότητά της το λάδι που έκανε για τα καντήλια, οι πέτρες, θα πέσει η εκκλησία, και η χαρακτηριστική λέξη που του έλεγε, διότι η ελιά είναι ιερή, διότι κάνει λάδι για τα καντήλια, και έπεισε τον Γερμανό και έστριψε τον τούνελ. Καθημερινά οι Γερμανοί περνάνε από δίπλα από τον νεκρό συναδελφό τους χωρίς να το γνωρίζουν. Αυτό το τούνελ είναι ποιος έφτιαξε, Κυριάκο? Το έχει κάτι το χωριό στο Γεωβαγκαρία, όπως λέμε, στο Άουσβιτς, απ' έξω γράφει μια ταμπέλα Arbeit macht frei, που είναι πράγμα έγινε και στο χωριό μας. Δηλαδή ερχόντουσαν Αγκαρία κάθε μέρα εδώ 15 άνθρωποι, χωρισμένοι σε 2 γκρουπ, για να πηγαίνουν πιο γρήγορα. Σε 6 μήνες τέλειωσαν οι εργασίες. Η ακρίβεια ήταν απόλυτη. Συναντήθηκαν στη μέση και μετά. Δηλαδή πήγαιναν, Κυριάκο, από 2 μεριές. Ναι, 2 γκρουπ δουλέψανε με μοιρασμένους τους εργάτες και βρέθηκαν στη μέση. Όπως το συναντήθηκαν στη μέση του τούνελ. Για να κάνουμε πιο γρήγορα με τα μπάζια που έπρεπε να βγουν. Και το ίδιο πράγμα κάνανε με την έξοδο γάμα. 7 τέτοια είναι στο νέο χωριό μας. Εκατοντάδες τέτοια είναι εγκαταλειμμένα στο νησί μας. Καταφύγια εννοείς, Κυριάκο. Καταφύγια, ναι, υπόγεια. Από τα στρατηγικότερα σημεία της περιοχής, το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μάλεν. Λόγω της θέσης του, δέχτηκε σφοδρή επίθεση κατά τη διάρκεια της εισβολής των Γερμανών στην Κρήτη. Ήταν 21 Μαΐου του 1941. Αυτό είναι το μοναδικό λάθος του περιοχή, μία από τις Μαΐου ήταν. Αλλά και τις μεγαλύτερες μάχες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια μάχη που κράτησε 8 μέρες και νύχτες και δόθηκε σώμα με σώμα. Οι κάτοικοι της περιοχής, παρότι άοπλοι ουσιαστικά, αντιστάθηκαν στεναρά στους πάνω τους Γερμανούς, προκαλώντας τους σημαντικές απώλειες και επηρεάζοντας καθοριστικά την έκβαση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά από την κατάκτηση της Κρήτης, οι Γερμανοί δημιούργησαν στην ευρύτερη περιοχή μία σειρά από οχυρωματικά έργα. Ένα από αυτά δημιουργήθηκε στον Πλατανιά, λίγα χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο του Μάλεν. Στο παλιό χωριό του Πλατανιά, κάτω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, οι Γερμανοί δημιούργησαν ένα υπόγειο σύμπλεγμα θαλάμων και στοών για την αποθήκευση πυρομαχικών και καυσίμων. Καταφύγιο στο Πλατανιά, που ο κόσμος το λέει γερμανικό καταφύγιο, ξεκίνησε να ανασκάπτεται το 1942. Πιστεύετε ότι έχει τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί το 1943 από μια επιγραφή που υπάρχει μέσα στη ΣΤΟΑ. Το καταφύγιο έγινε προκειμένου να εξυπηρετήσει ανάγκες του στρατονισμού των Γερμανών, ο οποίος υπήρχε πολύ κοντά
κοντά γύρω στα 100 μέτρα. Οι Γερμανοί, προκειμένου να κατασκευάσουν κάποια μεγάλα έργα για τις ανάγκες τις δικές τους φυσικά και όχι για τον κόσμο και όχι για τον κρητικό λαό, χρησιμοποιούσαν όμως τους χωρικούς από το κάθε χωριό, δηλαδή τους χρησιμοποιούσαν με καταναγκαστική εργασία. Ζητήσανε από τον πρόεδρο της κοινότητας να τους δώσει 15 άντρες για να εργαστούν σε προσωπική εργασία σε γερμανικά έργα. Μας έφεραν εδώ απ' έξω και μας δώσανε σκαλίδες, καροτσάκια, φτιάρια να ξεκινήσουμε το άνοιγμα του καταπηλίου. Κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, δηλαδή το 1941, και τις εφορμήσεις που έκαναν το ΣΤΟΥΚ, τα ΣΤΟΥΚΑ των Γερμανών, είχαμε την όποια έστω μικρή μεγάλη άμυνα που προέβαλαν οι συμμαχικές δυνάμεις. Τότε βλήθηκε... Εδώ είναι η μία έξοδος του καταφυγίου. ...το ΣΤΟΥΚΑ, στο οποίο αναγκάστηκε να κάνει προσγείωση στην παραλία του Πλατανιά. Εκεί ήταν ο πιλότος τραυματισμένος και σύρθηκε, βγήκε από τα αεροπλάνα και σύρθηκε στις Καλαμιές. Τον αντελήφθησαν όμως οι ντόπιοι, οι χωριανοί, και οι οποίοι τον παρέλαβαν, έστω και αν ο ίδιος πριν από λίγα λεπτά θα μπορούσε να τους είχε φωνεύσει με τα τυροβόλα του. Από ανθρωπιστικούς λόγους λοιπόν τον παίρνουν και τον ανεβάζουν στον πάνω Πλατανιά σε ένα σπίτι όπου ήξεραν ότι υπήρχε μια νοσοκόμα. Η νοσοκόμα λοιπόν έκανε ό,τι μπορούσε για να περιθάλψει τον πιλότο αυτό, αλλά δυστυχώς αυτός οι χωριανοί τότε αμέσως είχαν συμπρέπει να αυτοί για να μην τον βρούμε ενδεχομένως οι Γερμανοί, γιατί ειδικά όταν η μάχη της Κρήτης εξελισσόταν κατά την έκβασή της. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκαν και τον έγραψαν αμέσως δυτικά της Εκκλησίας σε μια περίπτωση ενιαίας. Το άνοιγμα του καταπηγείου, εκεί που αρχίσαν να το ανοίγουν, ήταν μια ελιά και στηρίζοντας της ελιάς ότι είχαμε θάψει ένα γερμανό στρατιώτη που είχε σκοτωθεί. Και δεν το ξέρουν οι Γερμανοί. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε περίπτωση που τον έβρισκαν, οι συνέπειες για τον Πλατανιά θα ήταν οδυνηρές. Γιατί γνωρίζετε όλοι ότι όταν οι Γερμανοί έβρισκαν κάποιο δικό τους σκοτωμένο, έπρεπε τα λεγόμενα αντίκτυπα. Ήρθε ένας γέροι, αματάκι, μηχάνη, μπακάνη, του παρκούπι, μεγάλη μοντήρα. Έπαιξε σημαντικό ρόλο με τον τρόπο με τον οποίο έπεισε την Γερμανία με την περιγραφικότητά του στον πιλότα συγκεκριμένες λέξεις συγκεκριμένες ότι όλοι και ότι η ελιά είναι ιερή και ότι η ελιά κάνει λάθη για τα καρδίδια της Εκκλησίας και ότι η Εκκλησία θα πέσει και ότι υπάρχει βάχος και ότι υπάρχουν πέτρες και όλα αυτά τους έκαναν να πιστέψουν ότι ο άνθρωπος είναι η αλήθεια. Και τι ανοίγουν ό,τι ανοίγουν οι Γερμανοί και ξεκινήσαμε το άνοιγμα του καταπηγείου. Εσκάπαμε τις καλύτερες με τα πιάνια και φτιαρίζαμε και ρίχναμε απάνω εκεί που ήταν ο νεκρός θα μένουν. Έχω ακούσει από διηγήσεις που λέγανε όταν οι χωριανοί λοιπόν έβγαζαν τα κόμματα και με τα πιάνια το πετούσαν. Βλέπουμε πόσο εδαλώδες είναι το καταφύγιο. Πόσο μεθοδικό σύμφωνα με τον γερμανικό τρόπο σκέψεως. Και εδώ πάμε προς τη δεύτερη έξοδο. Στη δεύτερη έξοδο του καταφυγίου. Γρήγορα.
βλέπουμε και τις εργασίες συντήρησης που γίνονται ακόμα. Έλα, Κυριάκο. Στέλιο μου, you went to exit C. Καταπληκτικό. Συγχαρητήρια για την συντήρηση. Thank you, Στέλιος. This is a time capsule. This is a living history here. It's not just for the moment. Tunnels under the terms. And also, I forgot, it's a war crime that the intruders create in our village and it stays here forever. They went under the church and the cemetery against the Geneva Convention. Oh, yeah. To build tunnels. For what reasons? To hide ammunition and weapons. Why? Because the Allies will never bomb the little church of Platanias and the cemetery. That's right. Thank you. Κυριάκο, τελειώνοντας, πες μας. Θα σας πω το σκηνικό με την εκκλησία. The whole project here is a war crime, Stelios. They break the Geneva Convention, which of course they didn't care. They break it in many times, so they break it here as well. But this time capsule will remain here to remind us the living history of our village, the latest one, which was very brave and heroic.
during the occupation. That's the truth. That's the truth. And these things, they have to be kept in the memory of the ones they forced labor to do all this, and for our young and old kids to remember what happened and not to let it happen again. Thank you very much for your... Να σε καλά, Κυριακό. Να σε καλά. Το ερώτημα είναι το εξής. Αφού η ειρήνη είναι πιο φθηνή, γιατί κάνουν πόλεμο?